Να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες μέσα στο λιμάνι. Θέλω να το πω με την ευθύνη που έχουμε, γιατί σαν σωματείο είναι ΔΕΠ, αυτό που προσπαθούμε όλα τα χρόνια. Κι ας έχουμε πει στο μάτι του κυκλώνα, δεν μας νοιάζει. Το έχουμε παίξει στο κεφάλι μας και το ξέρουμε, έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα το παίζουμε. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες μέσα στο λιμάνι, όπως είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στις αποθήκες, με πολύ μαύρες συνθήκες, τα ξέρετε, έχετε ακούσει, όπου και για αυτούς θα βγάλουμε πρόταση στη συλλογική σύμβαση για το πώς πρέπει να δουλεύουν. Το ίδιο θα κάνουμε και για άλλους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμα και σε επαγγελματικά σωματεία και πρέπει να αποτελέσει, δηλαδή είτε τους σημειωτές, είτε ξέρω εγώ τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσω της ΟΦΕ και του ΣΕΦΕ με 5 και 6 ημεροκάματα, χωρίς άδειες και επιδόματα, χωρίς τίποτα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και να δουλεύουν με συγκροτημένα δικαιώματα όπως εμείς. Να μην μπούμε πλέον συλλογική του διαχωρισμού, συλλογική αυτή η οποία τέλος πάντων δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει εδώ πέρα, όπως είπαμε, να γίνουμε μια γροθιά, παραμένουμε στο χώρο εδώ πέρα, φωνάζουμε κι άλλους, γιατί από ό,τι φαίνεται το πράγμα θα προχωρήσει. Λοιπόν, και να προετοιμάσουμε, αν είναι από αύριο, αύριο μάλλον από σήμερα το προετοιμάσουμε, να προχωρήσουμε για τις εκλογές του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, να πάρουμε την αντιπροσωπευτικότητα που όλοι είναι απαραίτητοι. Θέλουμε πάνω από 400, θα γίνει, θέλουμε παραπάνω και από 500 και από 600 όλο το λιμάνι να κατέβει κάτω να ψηφίσει. Λοιπόν, να δώσουμε απάντηση για τελικά ποιο είναι το αντιπροσωπευτικό σωματείο. Στην πράξη το έχουμε αποδείξει. Τώρα λοιπόν θα το δείξουμε. Και το χυδαίο έγκλημα που έγινε σε βάρος συναδέλφου μας είναι υπόθεση, το ξαναλέω όλων μας, να μην ξαναέχουμε τέτοιο περιστατικό. Και αυτό θα το λύσουμε με το δικό μας τρόπο. Λοιπόν, οτιδήποτε θα ενημερώνουμε για τις διαδικασίες και τα λοιπά. Θα υπάρξουν, θα διακινηθούν και αιτήσεις εγγραφών από το σωματείο, όσοι συνάδελφοι δεν είναι, να γραφτούν, να έρθουν εδώ πέρα και θέλουμε, όπως είπαμε, να μην φοβάστε, είσαστε όλοι παλικάρια και εδώ πέρα να μπει και μια μικρή αντιπροσωπεία του σωματείου να αφήσει ως φόρο τιμής δύο λουλούδια στο χώρο που όχι γίνεται έρευνα παραδίπλα, που σκοτώθηκε ο Δημήτρης. Αυτά, συνάδελφοι.